Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη και πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυστοδουλάκη. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε φτάσει στην τελική ευθεία πια. Σε 48 ώρες τίνονται οι κάλπες. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις και τη ΕΜΑΜΠΗ που είδα χθες, αλλά και τις προηγούμενες. Οι περισσότερες συγκλίνουν σε ένα ντέρμπι του Ανδρουλάκη με Δούκα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς. Κοιτάξτε, κύριε Κλιμακόπουλε, νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον θα ήταν άστοχο να μπω σε μια διαδικασία εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος μόλις δύο μέρες πριν από το. Για το δίδυμο ρωτάω, όχι το αποτέλεσμα, για το δίδυμο ρωτάω. Κυρίως γιατί είμαι για από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί και δημόσια το ξέρω. Ποιος θεωρούν ότι είναι η βέλτιστη λύση για την προοπτική του χώρου υπέρ του Χάρη Δούκα. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν απρεπές. Το ξέρω και το σέβομαι, αλλά θέλω να σχολιάσεις γενικότερα για το πώς έχει πάει μέχρι τώρα διαδικασία. Εννοείται, θα το έκανα έτσι καλώς και ευχαριστώ πολύ. Να πω απλά ότι την Κυριακή ψηφίζουμε 7 με 7 σε περίπου 1000 εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι περισσότερα από την προηγούμενη φορά, κύριε Χρυστοδουλάκη? Είναι ελάχιστα περισσότερα. Ελάχιστα περισσότερα. Από την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Καλούμε τον κόσμο να έρθει. Μπορεί να εγγραφεί και εκείνη την ημέρα ως μέλος ή ως φίλος του κόμματος. Και αυτό που ζητάμε και είναι το πρώτο και το μέγιστο. Είναι η υψηλότερη δυνατή συμμετοχή, γιατί ακριβώς αυτό θα αποτυπώσει τη δυναμική και την παρακαταθήκη που θα πάρει μαζί του ο επόμενος πρόεδρος, όποιος και αν είναι αυτός, για να διαμορφώσει μια νέα κοινωνική δυναμική. Χαίρομαι πολύ για να πάρω την πάσα και από εσάς που βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο, μέσα σε ένα πολύ καλό πολιτισμένο κλίμα, που είχε και στοιχεία που ουσιαστικά ενέτειναν την αξία του εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου, όπως ήταν το debate που παρουσιάστηκε πριν από 10 περίπου ημέρες. Όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε με πολιτικούς όλους μια εκλογική διαδικασία. Δεν ξέφυγε με όρους τοξικότητας. Και αυτά ακριβώς θα είναι και τα απαιτούμενα εχέγγυα για την ενότητα του χώρου την επόμενη ημέρα που όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε. Πιστεύετε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Χρυστοδουλάκη, αποτυπώθηκαν διαφορετικές προτάσεις? Δηλαδή, είχαμε διαφορετικές προτάσεις υποψηφίων, πώς τι θέλουν να κάνουν το πρόγραμμά τους, τη στρατηγική τους? Ευδιάκριτες εννοώ, καταλαβαίνετε, ναι, ευδιάκριτες. Όταν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ημέρα με τη νύχτα. Αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα για τον ευρύτερο χώρο στον οποίο αυτοτοποθετούμαστε. Όμως, νομίζω ότι ο κάθε ένας από τους υποψήφιους, ή οι περισσότεροι τουλάχιστον, έβαλαν σημεία αιχμής και γωνίες για το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται την προοπτική του χώρου. Και το λέω αυτό γιατί εγώ θεωρώ μείζον να ξέρει ο καθένας και να ξέρει κυρίως ο κόσμος καθαρά τι είναι αυτό που λέει ο κάθε υποψήφιος πρόεδρος για την επόμενη ημέρα. Και για να το συνδέσω και με τους στόχους που πρέπει να βάλει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για το ποια είναι η στοχοθεσία ενός χώρου που θέλει να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπορούμε να ξαναβάζουμε ως στόχο απλώς να προσπεράσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στις επόμενες εκλογές να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μια πολιτική συνθήκη, στην οποία από τη μία η Νέα Δημοκρατία έχει μια συστηματική πολιτική φθορά. Και από την άλλη, υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που οριοθετεί και ελέγχει την κυβέρνηση και κυρίως ένα έλλειμμα αντιπρότασης διακυβέρνησης. Αυτά τα δύο κενά θέλουμε να καλύψουμε, μπορούμε να τα καλύψουμε, αλλά ακόμα περισσότερο για μένα είμαστε υποχρεωμένοι να τα καλύψουμε και να εγγυηθούμε την ισορροπία του πολιτικού συστήματος και μια διαφορετική πρόταση σε ένα κόσμο που είναι εκεί έξω, έχει ανάγκες, αγωνίες και προβλήματα και περιμένει από εμάς αυτή τη διέξοδο έκθεση. Με βάση αυτό τώρα το οποίο λέτε, βλέπω στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ παγιώνεται στη δεύτερη θέση, σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, αλλά δεν κάνει αυτό το άλμα που μας περιγράφεται τώρα που πρέπει να γίνει, να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως στις εκλογές όταν γίνουν το 27 ή νωρίτερα, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ λέω το εξής. Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η προσδοκία στον κόσμο της παράδοξης, η οποία κινητοποιείται και από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στην δημοσκοπική μας άνοδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω επίσης ένα δεύτερο, ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε τη συνεισφορά καθενός για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μάλιστα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες την τελευταία δεκαετία. Όμως, προσωπικά θεωρώ ότι είναι η ώρα τώρα να περάσουμε από τη φάση της επιβίωσης του κόμματος που βρισκόμασταν μέχρι σήμερα στη φάση της υπέρβασης. Αυτό θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι μια καθαρή πολιτική πρόταση με γωνίες και αιχμές που προσδιορίζει ακριβώς ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την επόμενη μέρα και με ποιους δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας,
Είμαστε με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είμαστε με όσους επιθυμούν ένα ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας και ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας εκπαίδευσης. Είμαστε με όσους ευαγγελίζονται και δίνουν μάχη για την ενεργειακή δημοκρατία σήμερα, όταν δυστυχώς υπάρχουν τεράστια ζητήματα που αφορούν τον υπερσυγκεντρωτισμό σε πάρα πολλούς από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, την εμβάθυνσή της, τους θεσμούς, τη φορολογία και ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ζητήματα δηλαδή που ξανατοποθετούν πληθωρικά το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο του πολιτικού μας συστήματος με ρόλο πρωταγωνιστή. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Χάρης Δούκας έχει παρουσιάσει ακριβώς ένα πρόγραμμα που έχει αυτή τη σημειολογία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ένα κόμμα ανοιχτό, συλλογικό, συμμετοχικό και δημοκρατικό, που θα εμπνέει στους ανθρώπους του ακριβώς αυτό το στοιχείο, ότι όλοι μαζί και με κινηματικά χαρακτηριστικά ακόμα πρέπει να δώσουμε τη μάχη να ξανασυνδεθούμε και να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα χαμένα κοινωνικά κρατήρια που δυστυχώς έχασε το ΠΑΣΟΚ, ειδικά από την περίοδο της κρίσης και μετά και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ανοιχτό, μεγάλο κόμμα. Και το τρίτο είναι το στοιχείο της ηγεσίας, που οφείλει να έχει στοιχεία διεισδυτικότητα σε ευρύτερα κοινωνικά κρατήρια και εκτός των στενών κομματικών τυχών. Και αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη, να εμπνέει την αυτοπεποίθηση της νίκης στον κόσμο μας, ότι δηλαδή οι ιδέες μας μπορούν ξανά να γίνουν πλειοψηφικές. Αυτά τα τρία, για μένα συμπυκνώνονται στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα, δίνει προοπτική ανάμεσα σε 5 αξιόλογους υποψήφιους, είναι αυτός που μπορεί να κάνει διαφορά. Κύριε Ξεδουλάκη, τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι θέλετε να φύγετε. Κατερίνη, πάτε για ομιλία. Δυσκολεύομαι λίγο στον τύπο. Λέω τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θέλετε να φύγετε. Έχετε ταξίδι, Κατερίνη, μιλάτε μετά το βράδυ. Σωστά. Οπότε σωστά. Θα σας αποδεσμεύσω. Εκτιμάτε, επειδή έχετε τελέσει και γραμματέας του κόμματος, ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει την προηγούμενη φορά τις 270.000 ψηφοφόρους? Προφανώς πέντε δεν είμαστε, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι, επειδή υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και η κάλπη αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ότι θα είμαστε πολύ περισσότερο από εκεί που ήμασταν στις 270.000 του 2021. Απλά ως παρένθεση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για μένα λέει το εξής: ότι αυτή τη φορά δεν εκλέγουμε απλώς ένα νέο πρόεδρο για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να εκλέξουμε, και είναι στο χέρι μας δυνητικά και προοπτικά, να επιλέξουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Θέλουμε λοιπόν μια εκλογική διαδικασία όχι στενακομματική αλλά εθνική, να μην αφορά το στενό κομματικό μηχανισμό, να αφορά την κοινωνία συνολικά, και σε αυτήν κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα συμμετοχής. Κύριε Ξεδουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά.